Πώς αλλάζουν οι κυρίες σύντροφοι, ε? Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει συνένεση. Και προβληματίζεται από την επιστολή της κυρίας Τσάτσου, η οποία μίλησε για πόλωση. Και η έννοια της πόλωσης είναι ένα πράγμα άγνωστο στον γλυκύτατο και συνενετικό ΣΥΡΙΖΑ. Την πόλωση κάποιοι άλλοι την εφάρμοσαν και ζητάει συνένεση τώρα. Τη συνένεση την είχε η περιφέρεια. Την είχε η περιφερειακή αρχή. Όταν λέγαμε ότι θα πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε θέματα τεχνικής φύσεως και όχι πολιτικής, γιατί η πολιτική συζήτηση γίνεται αλλού. Άλλη είναι η δουλειά μας εδώ. Όμως τότε, θυμίζω ότι ήταν τέλη του 14 και επέκυντο οι εκλογές του 15. Η επιστολή λοιπόν της κυρίας Παπαδημητρίου Τσάτσου προβλημάτισε την περιφέρεια, αλλά είχα στείλει κι εγώ μια επιστολή τότε, η οποία δεν απαντήθηκε ποτέ. Ήταν όταν ο φωσφορίζων αντιπεριφερειάρχης με την Ιτσεράδα, με τη διπλή ιδιότητά του, του δημοσιογράφου και του πολιτικού, πρωτοφανέ και αυτό, με έβριζε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, εμένα προσωπικά, ως λαμόγιο, γερμανοτσολιά, πουλημένο, προσκυνημένο, βεβαίως, σε συμφωνία με όλη τη φρασιολογία και την οπτική του ΣΥΡΙΖΑ για εμά του κακού μνημονιακού που λέγαμε ότι δεν μπορούν να σου δανείζουν λεφτά και να τα και να του καταγγέλει κιόλα. Και είχα πει τότε ότι πώ είναι δυνατόν να προχωρήσει η συνεργασία σε ένα περιφερειακό όργανο όταν δύο συνάδελφοι έχουν αυτή, αυτή την αντιμετώπιση. Δηλαδή, όταν ο ένας σε ένα τηλεοπτικό πάνελ βρίζει τον άλλον συγκοφαντικά. Για αυτή την ιστορία θα βρεθούμε στο δικαστήριο, όπως θα βρεθούμε και για άλλες ιστορίες με πολλούς από εσάς στο δικαστήριο. Τι γίνεται λοιπόν να ζητάτε συνένεση όταν τίποτα δεν σας πάει καλά και όταν σας την προσφέραμε να την ποδοπατείτε με αυτόν τον τρόπο. Συνένεση θα μπορούσε να έχει η περιφέρεια όταν μετά, ας πούμε, τις πλημμύρες της Μάνδρας η κυρία Περιφερειάρχης κάλεσε τους επικεφαλείς των παρατάξεων για να συζητήσουν. Και μέρα μου τηλεφώνησε ένα δημοσιογράφο και λέει: Είστε κύριε Τζίμερ, στη σύσκεψη τη κυρία Δούρου. Λέω: πως σα το μαθαίνω. Τηλεφώνησα λοιπόν στι υπηρεσίε τη περιφέρεια, οι οποίε τα μασούσαν, λέγοντα: Ναι, ξέρετε, ε, κάλεσε κάποιου, γιατί ήταν άτυπη αυτή η συνάντηση. Δηλαδή, ξύπνησε η κυρία Δούρου το πρωί και είπε: Α πιω καφέ με μερικού, με ποιο να πιω. Δεν καλώ του επικεφαλεί των παρατάξεων. Και επειδή ήταν άτυπη, εμάς μας ξέχασε. Πώς μπορεί να υπάρξει συνένεση όταν τα έσχη που έγιναν εναντίον μου από όλους σχεδόν επιδοκιμάστηκαν. Σχεδόν επιδοκιμάστηκαν. Και κανένας δεν κατήγγειλε τις δύο εναντίον ενός Περιφερειακού Συμβούλου μέσα σε αυτή την αίθουσα. Και για αυτή την υπόθεση θα βρεθούμε στο δικαστήριο με πολλούς από εσά. Πώς μπορεί να υπάρξει συνένεση όταν ματαιώνεται μία συνεδρίαση επειδή έχουν έρθει διαδηλωτές εδώ μπροστά με τις ντουντούκες και τα πανό και ο πρόεδρος αποφασίζει να ψηφίσει μόνος του να γράψει πρακτικά ψευδή, ψευδέστατα μόνος του και εσείς τα επικυρώνετε μόνοι σας. Η συνένεση αφορά άλλες νοοτροπίες και θα έλεγα και άλλη πάστα ανθρώπων. Η ομιλία λοιπόν της κυρίας Περιφερειάρχου θα μπορούσε να έχει δύο εναλλακτικούς τίτλους. Ο ένας, συνεχίζω να μην έχω επαφή με το περιβάλλον, συνεχίζω να μην ξέρω τι μου γίνεται, ή ο άλλος, συνεχίζω να σας δουλεύω ψηλόγαζη. Και οι δύο τίτλοι όμως θα είχαν έναν υπότιτλο, με την ουρά στα σκέλια, γιατί καταλαβαίνει ότι ο χρόνος τελειώνει, και η περίοδος που στην αρχή ήταν περίοδος χάριτος και τώρα περίοδος ανυπόφορης ανοχής, τελειώνει και αυτή. Και κάποια στιγμή θα βρεθείτε όλοι εσείς εκεί που ήσασταν πάντα, στο περιθώριο και της ιστορίας και της πολιτικής. Και κάποιοι από εσά θα να πιστεύω, όχι υποχρεωτικά από εσά που βρίσκετε σε αυτή την αίθουσα, αλλά κάποιοι από τους ενίκους άλλων θεσμικών χώρων, στη φυλακή. Γιατί αυτό τους αξίζει. Το καλό είναι ότι αυτό το κωμικοτραγικό σοου με την ε, κυρία Περιφερειάρχη σε ρόλο Μαγδαληνής μεν μη μετανοούσας δε θα το υποστούμε ακόμα μία φορά. Και μετά τέλος. Αν θέλατε λοιπόν συνένεση σας το έχω πει πολλές φορές θα πρέπει να αρθείτε σε αυτό το βήμα και να ζητήσετε συγγνώμη από όλου εμά που μα λούζατε με του χειρότερου χαρακτηρισμού, ω απάτριδε, ω γερμανοτσολιάδες, ω πουλημένου όταν σα λέγαμε ότι η πραγματικότητα, ξέρετε, είναι διαφορετική, μπορεί να μην μα αρέσει, αλλά αυτή είναι. Και αφού ζητήσετε συγγνώμη, και αφού πείτε τι θέλετε πραγματικά να κάνετε, με τα σκουπίδια, με την ανάπτυξη, με τη δημόσια διοίκηση, να μα εντάξετε στον προβληματισμό. Όχι στην ψήφιση πραγμάτων που μόνοι σας θα συζητάτε, μόνοι σας θα αποφασίζετε και φέρνετε εδώ ένα έτοιμο σχέδιο προς ψήφιση και εμείς θα σηκώναμε το χεράκι θα κατεβάζαμε το χεράκι. Αυτό δεν λέγεται συνένεση. Αυτό λέγεται κοροϊδία. Θα αναφερθώ όμως και στον απολογισμό. Ο απολογισμός θα μπορούσε να έχει έναν άλλο τίτλο. Πώς δεν πρέπει να είναι ένας απολογισμός. Διότι θυμίζω την έννοια του απολογισμού, την οποία η δημόσια διοίκηση δεν την πολύ συμπαθεί, είναι να πεις σε αυτούς που σε πληρώνουν τι έκανε στα λεφτά τους. Απολογισμό δίνει ένα διοικητικό συμβούλιο στη συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι λοιπόν αυτού του κράτους είναι οι φορολογούμενοι και εσείς θα έπρεπε να δώσετε έναν απολογισμό για το πώς χειρίζεστε τα χρήματά τους. Κανένα διοικητικό συμβούλιο δεν λέει τηλεφωνηθήκαμε μεταξύ μας 15 φορές. Στείλαμε τόσα mail. Συναντηθήκαμε 372 φορές. Διότι δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Τι ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και αποτέλεσμα στον υπολογι... απολογισμό δεν είδαμε, εκτός από κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις που δείχνουν την έλλειψη αποτελέσματος. Να τις θυμίσω γιατί τα νούμερα πρέπει να λέγονται, να ακούγονται και να καταγράφονται ο προϋπολογισμός, ας πούμε, του βόρειο τομέα για το 2017 ήταν 201 εκατομμύρια, αλλά οι πιστώσεις ήταν 8. Του δυτικού 124 εκατομμύρια, οι 16. Του νότιου 169 εκατομμύρια, οι πιστώσει 50. Αυτό τσίψε λίγο παραπάνω. Τη Ανατολική Αττικής 371 εκατομμύρια, πιστώσει 25. Τη Δυτική Αττικής 282, πιστώσει 12. Του Πειραιά 142 πιστώσεις 20, των ίσων 137 πιστώσεις 7. Με αυτό το ρυθμό δηλαδή θα χρειαστούν καμιά 25 χρόνια για να ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία συμμετείχαν στον προϋπολογισμό του 2017. Σύνολο σχεδόν 2 δις, 1,9 δις, αλλά πιστώσεις 247 εκατομμύρια. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα που συνθέτουν ένα βιβλίο 370 σελίδων, το οποίο περιγράφει απίθανα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, συμβάσεις για μεταφορά μαθητών. Σύναψη, λέει, 150 συμβάσεων μεταφοράς, η οποία περιλαμβάνει 150 εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή, 150 προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος. 150 εισηγήσεις για να αποδεχθούν αυτές τις προσκλήσεις. 150 ανακοινώσει ανάθεσης. 150 εγγραφές, φραγίδες, εισερχόμενα, εξερχόμεθα, εξερχόμενα, οίκοθεν. Σε ποιον ενδιαφέρουν αυτά. Ολόκληρο ο απολογισμό, στο μεγαλύτερο μέρος του, κυριαρχείται από παράθεση εργασιών, οι οποίες είναι τυπικές. Δηλαδή, τι κάνει μια γραμματεία. Αρχιοθετεί, επικαιροποιεί, επικυρώνει, βγάζει. Μόνο δεν γράψατε πόσες φορές σηκωθήκατε και καθίσατε σε μια καρέκλα. Δεν είναι αυτό ο απολογισμός. Και δεν υπάρχει πουθενά το ποιοτικό στοιχείο, το οποίο αναφέρθηκε και από προλαλήσαντες. Βεβαίως, επειδή η συριζιακή γλώσσα είναι ανεξάντλητη, υπάρχουν και πολλά φεδρά, που πούμε, διαβάζουμε στους, στην υπηρεσία των δικηγόρων, λέει, φέρονταν προς συζήτηση, φέρονταν προσυζήτηση", το εισήχθησαν, είναι μάλλον αστικός όρος, δεν σας αρέσει, στα διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια κατά προσέγγιση 1.422 υποθέσεις. Να υποθέσω ότι ο ακριβής αριθμός είναι 1.422,71 και το 1.422 είναι κατά προσέγγιση. Είναι για γέλια, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε. Επίσης, έδωσε η περιφέρεια μία τουαλέτα, στον Δήμο Διονύσου. Τι γράφει όταν δίνει μια τουαλέτα. Δώσαμε και μια χημική τουαλέτα. Φοβερή δουλειά, αλλά εν πάση περιπτώσει μια που κατεγράφει θα μείνει στην ιστορία. Αλλά θέλατε να βάλετε και την κοινωνική σα σάλτσα. Ε, σε ένα σοβαρό κράτο, το διάβασμα αυτή τη φράση θα προκαλούσε ακατάσχετα γέλια. Εσεί το αντιμετωπίζετε σοβαρά, γιατί σοβαρά τα θεωρείτε αυτά. Παραχώρηση λοιπόν μια χημική τουαλέτα στο Δήμο Διονύσου, που προάγει τους σκοπούς της περιφέρειας Αττικής για τα κοινωνικά συμφέροντα και την εξυπηρέτηση των πολιτών της. Ε? Αυτός Αυτό είναι ο απολογισμό σα και αυτή είναι η αίσθηση σοβαρότητα που διαθέτεται. Μετά διαβάζουμε, ας πούμε, για, έτοιμα μια... στο Υπουργείο Μεταφορών για παραχώρηση συχνότητα έκτακτη ανάγκη και έτοιμα μόνο. Τελικά παραχωρήθηκε η συχνότητα ή λέω εγώ δεν είχε συχνότητα έκτακτης ανάγκης υπερφερειατικής. Πώς συντώνιζε τις ενέργειές της σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. Δεν μάθαμε, μάθαμε για το αίτημα. Θα μπορούσε να μην είναι μόνο αίτημα και γι' αυτό ευχαριστούμε τους εντάκτες του απολογισμού και να έλεγε κάποιο. Ένα έγγραφο πήραμε, γράψαμε τόσε αράδε, τόσε λέξει. Δεν μετρήσει και τα γράμματα ενδεχομένω, πόσα γράμματα ε, αυτό το αίτημα. Αλλά τι έγινε, το έρμο, το αίτημα δεν μάθαμε. Να όμω όμως ότι υπήρξε μεγάλη αλληλογραφία με υπηρεσίες της περιφέρειας και για να δοθούν και άδειε κατεξαίρεσης. Άδειε κατεξαίρεσης. Σας έχω ξαναπεί, πάρτε κάποιον να ξέρει καλά ελληνικά, δηλαδή μην εκτίθεστε συνεχώς και με τέτοιο τρόπο. Μάθαμε και κάτι άλλο, το οποίο πριν μερικές συνεδριάσεις φαινόταν ότι ο υπεύθυνο του αγωνόουσε πόσοι δουλεύουν στην περιφέρεια. Δουλεύουν λοιπόν 2.283 μόνιμοι και 167 με διάφορες σχέσεις, δηλαδή 2.450 δεν είναι επομένως πάνω-κάτω 2.000, είναι πολύ πάνω από 2.000, και απορώ εάν αυτό δεν το ήξερε ο συντάξας στην έκθεση. Δεν μάθαμε τι ακριβώς κάνουν οι συγκεκριμένοι, όπως δεν μάθαμε τα ακίνητα που διαθέτει η περιφέρεια, ποιες υπηρεσίες φιλοξενούν και πώς γίνεται να έχει κάνει τόσο καλή διαχείριση, αλλά να έχει έλλειμμα 18.127.000 ευρώ, το οποίο βέβαια δεν το ονομάζει έλλειμμα, είναι συριζαϊκά αυτά, το ονομάζει αρνητικό πλεόνασμα. Αρνητικό πλεόνασμα. Υποθέτω ότι η κλοπή στη γλώσσα σας ονομάζεται αρνητική δωρεά ή η... το ναι σε όλα στα τέσσερα, ας πούμε, ονομάζεται αρνητική άρνηση σε αρνητική ορθία στάση. Γι' αυτό και εμείς α, θα πούμε ένα θετικότατο όχι σε αυτόν τον προπολογισμό, ένα θετικότατο όχι στη συλλεχιζόμενη κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε τη στιγμή που το άγος της ΣΥΡΙΖΑΙΚΗΣ διακυβέρνησης θα απασχολεί μόνο τους ιστορικούς και τους ποινικολόγους. Να είστε καλά.